Δεν προλαβαίνουν να στεγνώσουν τα δάκρυα για τους νεκρούς από τροχέα στην Κρήτη, αφού ήδη μέσα σε λίγες εβδομάδες από την αρχή του έτους, οι οικογένειες ντύθηκαν στα μαύρα και θρηνούν θύματα στην άσφαλτο, ακόμα και νέα παιδιά που δεν πρόλαβαν να ζήσουν τη ζωή τους. Έχουμε μία έξαρση των τροχαίων. Μόλις χαλάρωσαν τα μέτρα από τα lockdown, έτσι που δεν το παίρνουν υπόψη τους οι αρχές, ούτε τα μέσα. Ακόμη πιο καταστροφικός αποδεικνύεται ο συνδυασμός αλκοόλ και οδήγησης. Ενδεικτικά, ένας στους 10 οδηγούς στα Χανιά την περίοδο των γιορτών εντοπίστηκε να οδηγεί μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Έχει αλλάξει η νοοτροπία και στους νέους. Εντάξει, υπάρχουν φυσικά νέοι που ακόμα μπορεί να λίγο να ξεφεύγουν και λόγω ηλικίας. Νομίζουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν όλα. Πολλά πράγματα, ειδικά το βράδυ, τις μικρές ώρες. Το θέμα είναι ότι είναι ενημεροί όλοι, αλλά δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Συμφωνούν όλοι. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλοι οι κοινωνικοί φορείς. Είναι η θέσπιση του ορίου ταχύτητας των 30 χιλιόμετρων μέσα στις κατοικημένες περιοχές. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο εφήβων στην Κρήτη, στους οποίους οι μεγαλύτεροι προσφέρουν ρακί, ενώ πιο συνηθισμένη είναι η κατανάλωση αλκοόλ στις κοινωνικές εκδηλώσεις, με τους καλεσμένους μετά να πιάνουν το τιμόνι. Εμπειρικά θα πούμε ότι αν κάποιος έχει κάνει κατανάλωση αλκοόλ και κινείται με 50 χιλιόμετρα την ώρα, χρειάζεται περίπου απόσταση αντίδρασης 15 μέτρα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την ανθρώπινη ζωή ούτε με χρήματα ούτε με αφαίρεση κάποιου διπλώματος. Έπρεπε η πολιτεία και η τροχέα, κατά συνέπεια που επιβάλλει τα πρόστιμα και τον έλεγχο, να είναι συνέχεια και να πραγματοποιεί ελέγχους. Η Κρήτη έχουμε τη ρακή, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος καταναλώνει μεγάλες ποσότητες. Όμως θα ήθελα να πω αυτό. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Μηδενική ανοχή στο αλκοόλ και πιο αυστηρές ποινές ζητάει ο Ηρακλιώτης, πρόεδρος του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, Γιώργος Κουβίδης. Υποτίθεται ότι το αλκοόλ που επιτρέπεται να οδηγεί κανείς είναι 2 μπύρες ή 2 ποτήρια με 3 αλκοόλ, ανάλογα και με το σωματικό βάρος αυτού που οδηγεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μέχρι το 0,7 όταν φτάσει, δηλαδή σύν ένα ποτήρι αν βάλουμε ας πούμε, οι ποινές συναστείες είναι μόνο χρηματικά πρόστιμα. Στη Σουηδία είναι 0,2 το αλκοόλ, δηλαδή επιτρέπεται να πιεις μισό ποτήρι μπύρα. Πάντως στα νέα γιοταχή στο άμεσο μέλλον προστίθεται πλέον το alcohol interlock και ο κινητήρας δεν θα παίρνει μπροστά αν έχει γίνει κατανάλωση αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπτά όρια.